ο κύριος Κασελάκης μερικές φορές εκφράζεται με έναν τρόπο που είναι ο λίγο να Ο κύριος Κασελάκης θα από τον ελληνικό λαό. Εγώ δεν θα πω τίποτα για τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται, για το στυλ του. Α, ίσως είναι λίγο ξένος εμένα προσωπικά. Αλλά από εκεί και πέρα θα κρίνω τις πολιτικές του θέσεις. Σε υψηλού προσωπικού τόνου, απάντησε ο Στέφανο Κασελάκη στου χαρακτηρισμού και τι ευθείε βολέ προ το πρόσωπό του που εξαπέλισε ο Πρωθυπουργό στη διάρκεια τη εφόληση ύλη συνέντευξή του στο Όπεν. Όποιο έχει τη μοίρα μοιάζει η παράταξη που κατηγορεί το ΣΥΡΙΖΑ για τοξικότητα αποδεικνύει ότι τελικά η ίδια είναι εκείνη που εργαλειοποιεί την τοξικότητα προεκλογικά. Εγώ μόνο θετικά λόγια είπα για τον ίδιο σε προσωπικό επίπεδο. Ε, Χθε στην μου και ε, ε, διαφωνώ κάθετα με την στιγμή νεοφιλελεύθερη πολιτική που εφαρμόζει, που χρεοκοπεί τόσε οικογένειε. Αντί να βάλει μια έκτακτη φορά στα υπερκέντρα τραπεζών. αυτή τη στιγμή, αυτό το οποίο βλέπω από την αντιπολίτευση είναι έναν απολυτήκ lifestyle λαϊκισμό, ο οποίο έρχεται όμω και τέμνεται με τι χειρότερε μέρε ε, του ΣΥΡΙΖΑ, όταν έταζε τα πάντα στου πάντε με ακοστολόγητο τρόπο και οδηγήσε τη χώρα στη χρονοκοπία. Ε, εάν επιθυμεί να έρθει μαζί μου και στο πιο συντηρητικό μέρο τη Ελλάδα, έξω, αφιλτράριστα, είμαι μέσα να το κάνουμε για να δει ποια είναι η διάδρασή μου με τον κόσμο σε σχέση με τη δική του. Καιρό είναι αυτέ οι καρέκλε να τρίξουν λίγο. Καιρό είναι αυτοί οι άνθρωποι να καταλάβουν ότι δεν είναι τοπικοί άρχοντες οι άρχοντες του τόπου, αλλά είναι υπηρέτε των πολιτών και να δείξουν εκείνη λίγο σεμνότητα. Στόχος για το Πασόκινη δεύτερη θέση και η ενίσχυση των ποσοστών του δηλώνει ο Νίκος Ανδουλάκης, που κατηγορεί τον Κυριακό Μητσοτάκη πως επιλέγει ως βολικό πολιτικό αντίπαλό του τον Στέφανο Κασελάκη. Αυτό προσπαθεί ο κ. Μητσοτάκης να σας πω ότι προσπαθεί να κάνει ότι κάνουν σε κράτη χαμηλή ποιότητα δημοκρατία. Δεν τον φτάνει που έχει την εξουσία, θέλει να επιλέξει τον αντίπαλό του. Ο το κ. Μουσουδάκη προσπαθεί να κάνει αυτό που κάνουν και διάφοροι άλλοι ανά την Ευρώπη, στα ανατολικά κράτη και όχι και σε τρίτε χώρε, που σου λέει να επιλέξουμε και ποιο θα έχουμε αντίπαλο για να διευκολύνουμε την εξουσία μα και την αναπαραγωγή τη. Το Κομμουνιστικό Κόμμα προβάλλει ως τη μοναδική αντισυστημική ψήφο ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Γι' αυτό το ΚΚΕ την ψήφο που θα του δώσεις θα την καταθέτει κάθε μέρα, κάθε ώρα, εκεί που αλλάζουν τα πάντα στους αγώνες και στις μάχες για τη ζωή μας. Η κυβέρνηση αυτή, η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη να τιμωρηθεί στην κάλπη των ευρωεκλογών γιατί είναι μια κυβέρνηση η οποία πλέον είναι επικίνδυνη για τη χώρα. Στη διεξαγωγή debate ανάμεσα στους πολιτικούς αρχηγούς επιμένει η ζωή Κωνσταντοπούλου. Μόνο ο κ. Μητσοτάκης δεν θέλει να κάνει Μάλιστα. debate με κανέναν. είναι δυνατόν να μην γίνει έστω ένα debate με γυναίκα αρχηγό.